Καλώς ήρθατε στο Βουτενάφων. Κερδίσαμε μέσα στην Ινδιανάπολις τους Pacers που ξεκίνησαν καλά, αν και είχαν πολλές και σημαντικές απουσίες. Ξεκίνησαν καλά με τον Justin Holiday, ο οποίος πέτυχε πάρα πολλά τρίποντα στην πρώτη περίοδο. Στη συνέχεια έμεναν κοντά στο σκορ, αλλά δεν ξεκίνησαν τόσο καλά όσο εμείς στην τρίτη περίοδο. Στη συνέχεια, στα μέσα της τρίτης, τραυματίστηκε και ο Ντομάντας Σαμπόνις. Και ναι, το μόνο που κατάφεραν μέχρι το τέλος είναι να συντηρήσουν διαφορά εκεί γύρω στους 10 πόντους. Ήταν πολύ εύστοχοι στα τρίποντα, 21 στα 43, 48,8%. Εμείς, ναι, δεν ήμασταν τόσο καλοί στα τρίποντα, όμως απαντήσαμε με πολλά καλάθια μέσα στη ρακέτα, 78 πόντι. Άλλο ένα παιχνίδι το οποίο το κερδίζουμε χωρίς να απαντήσουμε με τρίποντα στα πολλά τρίποντα της αντίπολης ομάδας, αλλά με πολλούς πόντους κάτω από το καλάθι. Ο Σαμπόνις, είπαμε, τραυματίστηκε, είχε όμως 14 assist, ήταν όμως πάρα πολύ άστοχος, 5 στα 19 σου. Το Holiday ήταν καλός. Ο Justin, ο αδερφός του Αντρέα, είχε 8 στα 12 τρίποντα. Τα 6 νομίζω ή τα 7 από αυτά τα πέτυχε στην πρώτη περίοδο. Για εμάς ένα παιχνίδι σχεδόν προετοιμασία για τα play-off, καθώς δεν έπαιξε κάποιος παίκτης ο οποίος δεν είναι στο rotation εδώ των 10 παιχνών που έχει ο Μιχάλης. 0 στα 4 είχε ο Forbes μαζί με 2 λάθη σε 13 λεπτά. Αυτός ήταν ο μόνος που δεν έκανε κάποιο καλό παιχνίδι. 14 assist και 4 τάπες από τον Αντρέα. Ο Γιάννης και ο Λόπες ήταν πάρα πολύ εύστοχοι στα δίποτα, δεν είχαν τίποτα κάτω από το καλάθι. Ξέρουμε αυτό πέρα τα καρφώματα που έκανε ο Γιάννης σχεδόν να. Ναι, παραλίγο να είχε ένα κάποιο ατύχημα, όπως μας λέει. Και στο Twitter έχει όμως, θα έχει μελετήσει φαντάζομαι, το film υπάρχει ο τρόπος που μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα, όπως τον έχει δείξει στους τελικούς του NBA ο Paul Pierce, οπότε ναι, όχι απλά να αντιμετωπίσεις αυτό πέρα το ατύχημα, αλλά και να βγεις και ήρωας. Από πάνω τώρα για τον Γιάννη συγκεκριμένα, να δούμε τα δίποντά του, τα mid-range, να δούμε, έχει 36% αυτήν εδώ τη στιγμή στο πρωτάθλημα, κυρίως εδώ πέρα το mid-range που κάνει από τα αριστερά baseline που είναι συνήθως turnaround fade away, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σουτάκι. Και να δούμε ότι σε αυτό πέρα τα mid-range όχι μόνο έχει σουτάει πάρα πολλά σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες στον Μάιο, αλλά είναι και πολύ ψηλό το ποσοστό, έχει 12 στα 28 τον Μάιο, αυτό είναι 42%. Ναι, είναι μια κάποια απάντηση το τείχος που σήκωσαν οι Raptors πριν από 2 χρόνια και οι Miami Heat πριν από 1 χρόνο. Ναι, ο Γιάννης δεν είναι αυτή η μία και μοναδική απάντηση στο τείχος, αλλά είναι ένα μέρος της απάντησης αυτό πέρα τα σωτάκια για τον Γιάννη. Μακάρι να συνεχίσει και να είναι ακόμα καλύτερος στα play-off, τα οποία έρχονται. Είμαστε τρίτη, μας βλέπει το 538, ναι, να τερματίζουμε τρίτη και τους Heat να βγαίνουν έκτους. Το εξελάκι εδώ πέρα που έκανα μας λέει ότι εμείς έχουμε μία μικρή πιθανότητα να βγούμε στην δεύτερη θέση άμα χάσουν οι Nets στο τελευταίο τους παιχνίδι ενάντια στους Cavaliers και εμείς κερδίσουμε τα δύο δικά μας παιχνίδια. Οι Sixers είναι 100% στην πρώτη θέση, οι Celtics είναι 100% στην 7η θέση και μετά έχουμε Hawks, Heat και Knicks στις θέσεις 4, 5, 6. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα για τους Hawks να πέσουν στην εκθέση και να είναι αντίπαλός μας στον πρώτο γύρο. Η πιθανότητα αυτή είναι. Το σενάριο μάλλον αυτό το πέρα είναι να χάσουν το τελευταίο τους παιχνίδι με τους Rockets και μετά και οι Heat και οι Knicks να κάνουν το 2 στα 2 στα τελευταία τους παιχνίδια. Νομίζω είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, ή με τους Heat θα παίξουμε ή με τους Knicks στον πρώτο γύρο. Έχει βγει και το πρόγραμμα για το play-in τουρνουά που θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα. Οι Celtics περιμένουν τον 8ο την Τρίτη και οι San Antonio Spurs περιμένουν τον 9ο την Τετάρτη. Μάλλον 7ος στην Δύση θα είναι η Los Angeles Lakers, δεν έχει κρυθεί ακόμα αυτή εδώ η θέση. Αλλά δύο λοιπόν παιχνίδια έμεναν μέχρι τα play-off και το πρώτο, το σημερινό, είναι ενάντια σε έναν πολύ φανό αντίπαλο στον πρώτο γύρο, τους Miami Heat του Eric Spoelstra, οι οποίοι σε σύγκριση με πέρσι, σε σύγκριση μάλλον με την closing line-up, αυτήν εδώ πέρα που έβαζε στο τέλος του παιχνιδιού ο Spoelstra και κατάφερε με αυτούς να κερδίσει το πρωτάθλημα της Ανατολής, δεν έχουν αλλάξει, έχουν παραμείνει αυτό πέρα οι πέντε παίκτες, ο Dragic, ο Hero, ο Butler, ο Godala και ο Adebayo. Ο Butler και ο Adebayo, ναι, έχουν κάνει καλές χρονιές, έχει βελτιωθεί σχεδόν παντού ο Bam Adebayo. Ο Butler έχει παραμείνει σχεδόν ίδιος, δυστυχώς για αυτόν έχει παραμείνει ίδιος και στο ποσοστό του στα τρίποντα, έχει παραμείνει εκεί στο 25%. Σε σύγκριση με πέρυσι έχει φύγει ο Linick, έχει φύγει και ο Crowder, στη θέση τους έχει έρθει ο Λαντίπο, ο οποίος όμως έχει τραυματιστεί και δεν θα παίξει φέτος άλλα παιχνίδια. Ο Ariza, ο Deadmon, τον οποίο θα θέλαμε και εμείς να πάρουμε, αλλά τελικά πήγε στους Heat, και ο Bielitsa, Bielitsa είναι το λάθος όνομα που το λένε οι Αμερικάνοι. Στη regular season δεν ήταν τόσο καλή, ιδίως στην αρχή, έχουν μια κάποια δυναμία στα επιθετικά rebound και κάνανε πολλά λάθη, αλλά αυτά όλα στην κανονική περίοδο. Στα playoff είναι μια διαφορετική ομάδα, στα playoff είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει και εμάς και τους Nets και τους Sixers
Και ναι, και μπορεί να πάρει δεύτερη συνεχόμενη φορά το πρωτάθλημα στην Ανατολή. Στα νέα της ομάδας έχει έρθει ο Bryant από την Maccabi Tel Aviv στη θέση του Κούρουξ. Τέλος ο Κούρουξ, ήρθε λοιπόν ο Bryant, άλλος ένας παίκτης ο οποίος είναι ναι, για το βάθος του πάγκου, η δεκάδα, η δικιά μας για τα play-off είναι, ναι, είναι σταθερή, δεν νομίζω ο Bryant να έχει εκτός αν γίνει κάποιος τραυματισμός, ελπίδες για να παίξει στα play-off. Να δούμε κανένα σχόλιο. Ο Βασίλης λέει ότι θα πρέπει να χάσουμε από τους Heat για να... Ναι, ο Βασίλης μάλλον προτιμάει τους Knicks. Εγώ μαζί με τον Warspeed προτιμώ τους Heat, γιατί μια νίκη στον πρώτο γύρο ενάντια στους Heat θα δώσει μια καλή απάντηση στην ερώτηση αν είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι σε σύγκριση με πέρσι. Υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι είμαστε χειρότεροι σε σύγκριση με πέρσι, κάποιοι που νομίζουν ότι είμαστε ίδιοι σε σύγκριση με πέρσι, κάποιοι που νομίζουν ότι είμαστε λίγο καλύτεροι σε σύγκριση με πέρσι, και κάποιοι σαν και εμένα που νομίζουν ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι στα play-off σε σύγκριση με πέρσι. Τι καλύτερο να έχουμε ήδη απαντημένη αφήνω πέρα την ερώτηση όταν θα βρεθούμε αντίπαλοι με τους Nets στον ημιτελικό της Ανατολής. Τι καλύτερο από το να πάρουμε εκδίκηση για τον περσινό μας αποκλεισμό. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβού τον έχω. Win the game!